Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο θέμα του Γιώργου Οικονομάκη. Ναι. Στον Πάνο Καπύρη, παιδιά. Ναι. Σε έχω κάνει Θεό και έχει γράψει δηλαδή αμέτρητες επιτυχίες. Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Μα συστήνει τον γιο του, ο οποίος έχει 4-5 εκατομμύρια views στο YouTube. Κάνει θράψη και πανικό. Αλήθεια. Ναι, πάμε να το δούμε. Για να δούμε το γιο του στο μάτι. Αστέρι, μεγάλο. Ένα θα είμαστε για πάντα εμείς. Δεν θα μας χωρίσει κανείς. Καρδιά μου. Ξεκίνησα να τραγουδάω από πολύ μικρή ηλικία λόγω του πατέρα μου. Δηλαδή, πόσο ετών? 3-4 χρονών. Στα 12 μου ξεκίνησα να ασχολούμαι με το YouTube. Ανέβαζα covers. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή. 5 εκατομμύρια views είναι τεράστιος ο αριθμός. Πόσο τραγουδία έχεις βγάλει μέχρι τώρα στο YouTube? Στο YouTube έχω βγάλει ή 4 ή 5 κομμάτια. Ήρθε η πρόταση από μια μεγάλη δισκογραφική από τη Heaven. Πώς προέκυψε αυτό, μέσω του πατέρα σου? Μέσω του πατέρα μου, ναι, με βρήκανε, με ακούσανε και τον πήραν τηλέφωνο. Ένα τραγούδι θέλω του πατέρα σου, το οποίο το ξεχωρίζει και το αγαπάς πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τόσο έχω κάνει Θεό. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Ποιος καλλιτέχνης από αυτούς που έχεις γνωρίσει αισθάνεσαι ότι είναι πιο φιλικός μαζί σου? Ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Γιατί είναι και οικογενειακός φίλος του πατέρα μου. Τραγουδάμε μαζί. Μας άρεσε πάρα πολύ το «Έχω μάτια και βλέπω». Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Πες μου λίγο την ιστορία με τον Γιάννη τον Πλούταρχο που σε έβγαλε στο μεγαλύτερο σόου της ελληνικής τηλεόρασης με τη Ρούλα Κρόμιλα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία και ξέχαστη εμπειρία. Το ψωμί της ξενιθιάς. Η Ρούλα Κρόμιλα πώς σου είχε φερθεί? Πάρα πολύ ωραία. Σε πετυχαίνουμε εδώ στις πρόβες σου μαζί με τον πατέρα σου. Τι ακριβώς κάνετε? Κάνουμε πρόβες γιατί 20 του μηνός βγαίνει το live stream μου με την εταιρεία μου τη Heaven στο Facebook. Ένα σκόπος, η χαρά μου. Σε αγχώνει που ο γιος σου ασχοληθεί με αυτόν τον χώρο? Δεν με αγχώνει γιατί είναι μαζί μου συνέχεια. Από πολύ μικρός και ξέρει τις κακοτοπιές αυτής της δουλειάς και πιστεύω ότι ξέρει ο σταματής πώς θα αποφύγει κάτι κακό και πώς θα αρπάξει κάτι καλό. Θυμάσαι πόσα τραγούδια έχεις γράψει? Έχω γράψει πάνω από 600 τραγούδια. Θέλω να μου πεις κάποιο τραγούδι να το πήρε κάποιος καλλιτέχνης, να του το έδωσες μάλλον να το ακούσει, να μην το πει, να το πει κάποιος άλλος και να γίνει τεράστια επιτυχία. Γίνει το «Κοίτα να μαθαίνεις», το οποίο το είχα δώσει δείξεις στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Εντάξει, δεν το είδε εκείνη την ώρα και το έδωσα μετά στον Νίκο τον Οικονομόπουλο και είναι τεράστια επιτυχία. Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, είμαι εκείνος που ζητάς. Τι ετοιμάζεις αυτόν τον καιρό, ετοιμάζεις κάτι? Αυτόν τον καιρό κυκλοφόρησε ένα τραγούδι μου με την Ελένη Γιαννατσούλια, το οποίο το είπε ο Χρήστος Χολίδης και λέγεται «Αγάπη θα πει». Αγάπη θα πει αυτό που εγώ για πρώτη φορά μου δίπλα σου ζω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, αφού η αγάπη που σου έχω δεν ξεχνιέται. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράλια. Τον εαυτό μου βρίσκω σφάλια. Φλέβα η ψυχή μου φτάνει στο σώμα. Μπράβο, Σταμάτη, τι να πούμε, δηλαδή πραγματικά συγχαρητήρια. Τέτοια φωνή, τέτοιο ταλέντο, τέτοια ωριμότητα. Το ξέρατε το μικρό αυτό? Δεν τον ήξερα καθόλου. Αφού έχει κάνει στο YouTube, δεν τον ξέραμε. Τώρα τον δω. Τον ήξερες εσύ? Πώς φαίνεται? Όχι, δεν τον ήξερα και βλέπω ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ φωνή του σταδιακά, ναι, που είδαμε από σπάσματα το πιο μικρός μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή έχει κάνει τρομερή εξέλιξη. Μα, και ο Πάνος ο Καπύρης που ξεκίνησε, από 10 χρονών ξεκίνησε. Ασχολήθηκε στην αρχή με το τραγούδι, ναι, σαν τραγουδιστή τέλο πάντων. Αυτό έχουν οικογενειακό δηλαδή, να είναι παιδιά ταλέντα. Και μα έχει χαρίσει και πολλέ επιτυχίε. Να, στην υγεία τη αχάριστη. Α, μπράβο. Μόνο που έχει τον μπαμπά αυτόν, ευλογημένο μου παιδί, ταλαντούχο. Φτάνει. Γιατί και τον προστατεύει μέσα στο δρόμο αυτόν, γιατί να πούμε ότι είναι δύσκολο. Και θα έχει και σίγουρες επιτυχίες με αυτά τα τραγούδια, δηλαδή. Βέβαια. Είπαμε. Βέβαια. Επίσης να πω ότι. Δεν ξέρω αν σου αρέσει αυτό το είδος μουσικής. Θα τραγουδούσες πέρα από το ραπ που σου αρέσει τόσο πολύ? Θα πήγαινε σε τέτοια μονοπάτια? Λοιπόν, θα σου πω. Άλλο το ότι μ' αρέσει να ακούω και άλλο το ότι μπορώ να υποστηρίξω και να τραγουδήσω. Το ακούω, μπράβο. Όχι, σου. Όριμο κι αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Άρα πάμε, μένουμε στη ραπ. Ναι. Το κομμάτι που λέει ότι θα πήγαινε σε Facebook να κάνει live stream και όλα αυτά είναι κάτι που θα το αναζητήσεις κι εσύ? Είναι κάτι νομίζω YouTube και τέλος. Που εκεί γυρνάει η όλη φάση. Okay. Δηλαδή στα live stream και τα λοιπά. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι πολύ καινούριο στην Ελλάδα. Σιγά σιγά θα δεις ότι ο κόσμος γενικά θα το γυρίσει προς τα εκεί και θα αγκαλιάσει όλο αυτό το εγχείρημα. Nice.